Εδώ, με κατσαρόλες και τηγάνια και ελαφροστομωμένα μαχαίρια. Ζήμα γύρισα. Δεν είναι για αυτήν τα έτοιμα φαγητά. Η μαγείρισα κάνει μαγικά. Δεν είναι ψευδέστηση. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια. Στις 27 Μαρτίου ορίστηκε να πραγματοποιηθεί ο νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δασιλείου, το οποίο παραμένει ξενίκευστο εδώ και μήνες. Οι πρόσφατοι διαγωνισμοί αναδείχθηκαν άκυροι αφού δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Έτσι, ο Δήμος Πατρέων αναγκάστηκε να ρίξει κι άλλο την τιμή του μηνιαίου μισθώματος για το κτίριο από τα 2.500 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από τους επιχειρηματίες που θέλει να χτυπήσει το δασίλειο θέλει να το μετατρέψει σε πεδότοπο. Ο Δήμος Πατρέων βγάζει σε διαγωνισμό και άλλα δύο ακίνητα προκειμένου να λειτουργήσουν ως επιχειρήσεις εστίασης. Πρόκειται για δύο καταστήματα της Ηρών Πολυτεχνείου, το πρώην Poco Poco και το Eat. Σε ό,τι αφορά αυτά τα δύο καταστήματα, η τιμή του ενοικίου θα ξεκινάει από τα 1.500 ευρώ και για τις δύο περιπτώσεις, ενώ οι δημοπρασίες θα διενεργηθούν στις 24 Μαρτίου και στις 23 αντίστοιχα.